quem que é lá, de quem que é lá. Aliás, sim, isso está aqui. Επίλεκτες δυνάμεις καταδρομέων και άρματα μάχης. Περιτυπλώνουν το Πολυτεχνείο και παίρνουν θέσεις στα νευραλγικά σημεία της πόλης. Αδέρφια μου στρατιώτες, αδέρφια μου στρατιώτες, δεν θα σηκώσετε όπλο. Δεν θα σηκώσετε όπλο και δεν θα πυροβολήσετε. Δεν θα σκοτώσετε τα αδέρφια σας. Αδέρφια μας στρατιώτες, αδέρφια μας στρατιώτες, αδέρφια μας στρατιώτες. Πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέρφια σας, να χυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουμε στη λευτεριά. Και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον εθνικό ύμνο. Ξεγνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Ξεγνωρίζω από την όψη που με πια μετράει τη γη. Ελληνικέ λέ, όλη τη νύχτα θα είμαστε μαζί σου. Θα μεταδίδουμε τις μόνες αλήθειες που ακούστηκαν εδώ και 6 χρόνια. Είμαστε η μόνη ελεύθερη φωνή. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να μάθουν αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτό που δεν έγινε ποτέ ξανά στην Ελλάδα. Ο λαός πρέπει να ξεκινήσει δρόμο. Ελληνικέ λαέ, σήμερα αυτή τη στιγμή πώς είναι δυνατόν να κοιμηθείς. Πώς είναι δυνατόν να κοιμηθείς όταν τα τάγκς έχουν στηθεί και σημαδεύουν τα παιδιά σου. Πώς είναι δυνατόν να κοιμηθείς. Σήμερα αυτή τη στιγμή θα κατέβεις να υπερασπιστείς τα παιδιά σου. Δεν φοβόμαστε να πεθάνουμε. Δεν φοβόμαστε να πεθάνουμε ελεύθεροι Έλληνες. Πρέπει να μάθετε την αλήθεια. Πώς τα παιδιά σας γεννήθηκαν ελεύθερα. Πώς τα παιδιά σας θα ζήσουν ελεύθερα. Πώς τα παιδιά σας θα ζήσουν. Γιατί πιστεύουν στη χώρα τους. Πιστεύουν στο μέλλον. Πιστεύουν στην προκοπή αυτή του τόπου. Ο στρατός και οι αστυνομίες διώχνουν βία τους φοιτητές και κάνουν συλλήψεις. Οι νεκροί είναι δεκάδες. Το τάγκ προχωρούσε. Έπαιρνε το κύμα προς τα πίσω. Με τα χέρια στις τσέπες του παλτού μου. Έτρεχα και άκουγα τα φοιτητά μου. Κάτσαν με διαχτά ζώα. Βάσκησα να χωθώ στον εαυτό μου για να γλιτώσω. Έξω από τη σχολή μου είχαν ολόγο. Μαζεύτηκαν ακούρκουδα σε μία γωνιά και έκλεινε. Γυρίζει ένας και μου λέει, κουράγιο συντρόφισε. Ανασηκώθηκα και στάθηκα ίσια. Έβγαλε τα χέρια από τις τσέπες και έσχιξα τα μαλλιά μου. Έβλεπα το τάγκ με τις μπουκές του, στραμμένες στην αρχιτεκτονική. Οι φαντάροι έπαιρναν θέσεις. Κάτι φώναζε ένας μεγαλώνει. Κοίτα τις φερασιές της μασχάλης του έλεγε. Είδα τον οδό του Σίτσα γεμάτο μπάτσου. Οι φαντάροι φαίνεται πυροβόλησε. Φωνάζουμε μεταξύ μας να καθίσουμε όλοι κάτω. Στέκομαι αποξενωμένη και περιμένω. 2-3 δευτερόλεπτα, η σιωπή πάθανε και ρίζομαι. Άρχισε η υποχώρηση με τα χέρια ψηλά κατά ομάδα. Με παίρνει το πλήθος και προχωρώ. Με λαχτίζουν τα κοντά και με φαντάζουν. Τώρα λέω και θα μου την ανάψουν πισόπλα μου. Νιώθω σπόντιλο σπόντιλο την τραγουδουκαλιά μου και τον δρόμο που τη συνειδημολογία έχω το πύλο μου. Μπερδεύω με τα πόδια. Σκύβω μπροστά, παρολίγο με συγχυστό. Περνώ το και γελόπεδο, από το αίμα και προκηρύξει.
Οι φωτέρνε μα χάρουν και τριβούν τι αμπύλε του στον άσφαλτο, σαν να κάνουν ξουσού στα σπανά, και εμεί προχωρούμε ασχετά, σκοντάφτουμε στα βήματά μα και τρέχουμε. Η εξέλιξη του Πολυτεχνείου σήμαινε την αποτυχία της ενδεχόμενης φιλελευθερωποίησης. Η κυρία του Ιωαννίδη έμεινε στην εξουσία περίπου 8 μήνες. Ο βασικός σκοπός του και ο πιθανότερος λόγος για τον οποίο του ανέχισαν την εξουσία ήταν η εξαγωγή του πραξικοπήματος. Απαιτεί την απομάκρυνση από το νησί όλων των αξιωματικών πρακτόρων της Φούρνας. Στις 15 Ιουλίου εκδηλώνεται το φασιστικό πραξικόπημα στην Κύπρο. Το Προεδρικό Μέγαρο περικυκλώνεται και βομβαρδίζεται. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα του Νησιού καταλαμβάνεται από τους πραξικοπηματίες και ανακοινώνει τον θάνατο του Μακαρίου. Ο ακροδεξιός Νίκος Σαμψόν ορίζεται πρόεδρος. Ο Μακάριος όμως δεν είναι νεκρός και καλεί τον κυπριακό λαό στον αγώνα. Λίγες μέρες μετά εγκαταλείπει το νησί. Στις 20 Ιουλίου το τουρκικό εκστρατευτικό σώμα εισβάλλει στο νησί χωρίς ούτε μία κανονιά να... Να σε χορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί και κερίνια μου. Ύστερα θα έρθει μια βροχή σαν σιγαριά στην αντοχή κερίνια μου. Οι νότες τέρμα θα νεβούν με αίμα οι σταγόνες θα μαζούν και βίνια θα πω με ένα μαλλιό λιωτή στου σπιτιού μου την αυλή και βίνια και βίνια να σε χορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί. Όταν έγινε το Πολυτεχνείο, δεν είχα γεννηθεί. Κάθε χρόνο στην πορεία, στην επέτειο του 17 Νοέμβρη, η Αθήνα καίγεται. Ήξερα πως υπήρχε και μια τρομοκρατική οργάνωση με το όνομα 17 Νοέμβρη. Τώρα τελευταία, πυκνώνουν γύρω μου φωνές που λένε καλύτερα χούντα παρά αυτή η δημοκρατία. Έψαξα και έμαθα. Ρώτησα και πήρα απαντήσεις. Και αν θέλω σήμερα κάτι να πω, εδώ μπροστά σε όλους εσάς, είναι αυτό μόνο. Έχουμε ανάγκη από οράματα. Έχουμε ανάγκη να πιστέψουμε σε αγώνες αγνούς. Πέρασαν πολλά χρόνια από τον Χρυσό Αιώνα, το 21, το 40. Χρειαζόμαστε σύμβολα αληθινά. Το ερώτημα είναι, μπορεί το Πολυτεχνείο να γίνει τέτοιο σύμβολο για τη δική μου γενιά? Είμαι μόλις 17. Απάντηση δεν έχω. Ένα ξέρω. Τα χρόνια μου τα ρήμαξαν. Μου στέρισαν το όνειρο να στρέφομαι στο μέλλον. Ζω σε ένα παρόν που με φοβίζει. Με στράγγιξαν στο νιώτη μου απάνω. Απάντηση δεν έχω. Έχω όμως μία πίστη. Στον όμοιο με μένα θα σταθώ. Στο νέο του 73. Λίγη από την ορμή της νιώτης που θα πάρω και θα σας πω. Λένε πως ήταν κατευθυνόμενοι. Λένε πως ήταν αρχικοί. Πως ήταν πιόνια και ταραχοποιά στοιχεία. Και εγώ σας λέω. Μπορούσαν να φύγουν, αλλά έμειναν. Γι' αυτό που πίστευαν. Νίκησαν το φόβο. Έκαναν την επιλογή. Και αυτό στα μάτια μου τους κάνει ήρωες. Σε αυτούς θα σταθώ. Για να νικήσω τους δικούς μου φόβους. Να πάρω πίσω τη ζωή μου. Θέλεις με λέει σε άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και για το δίκαιο. Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα ματώσουν από τις φωνές, το πρόσωπό σου θα ματώσει από τη σφαίρα.
μέρες, μα ούτε βήμα πίσω. Κάθε κραυγή σου, μια πετριά στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. Κάθε χειρονομία σου, σαν να γκρεμίζεις την αδικία. Και πρόσεξε, μην ξεχαστείς ούτε στιγμή. Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα που παίζουν ανίποπτα στις πολιτείες. Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα, αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου. Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς, εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη κάτω από τις σοβίδες. Δεν έχεις καιρό. Δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να αφήσεις τη μάνα σου την αγαπημένη ή το παιδί σου. Δεν θα διστάσεις. Θα παρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου. Θα παρνηθείς την βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατόφλι. Για τον τραχή δρόμο που πάει στο άδειο. Μπροστά σε τίποτα δεν θα δηλιάσεις και ούτε θα φοβηθείς. Το ξέρω. Είναι όμορφο να ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ, να κοιτάς ένα άστρο, να ονειρεύεσαι. Είναι όμορφο σκυμμένος πάνω από το κόκκινο στόμα της αγάπης σου, να την ακούς να σου λέει για τα όνειρά της για το μέλλον. Μα εσύ πρέπει να τα αποχαιρετήσεις όλα αυτά και να ξεκινήσεις. Γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες του κόσμου. Για όλα τα άστρα, για όλες τις λάμπες και για όλα τα όνειρα, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν στη φυλακή για 20 και περισσότερα χρόνια. Μα εσύ, και μέσα στη φυλακή, θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη, τη μάνα σου και τον κόσμο. Εσύ και μέσα από το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου, θα συνεχίζεις τον δρόμο σου πάνω στη γη. Και όταν με στην απέραντη σιωπή τη νύχτα, θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο. Από το άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία. Εσύ κι ας βλέπεις να περνάνε τα χρόνια σου και να σπρίζουν τα μαλλιά σου, εσύ δεν θα γερνάς. Εσύ και μέσα στη φυλακή, κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι πιο νέος, αφού όλο και νέοι αγώνες θα αρχίσουν στον κόσμο, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις σε οποιοδήποτε πρωινό. Από βραδύ στην απομόνωση, θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό γράμμα στη μάνα σου, θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τα αρχικά του ονόματός σου και μια λέξη. Ειρήνη. Σαν να έγραφες όλη την ιστορία της ζωής σου. Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό, να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι του φέκια, σαν να στεκώσουν μπροστά σε ολάκερο το μέλλον. Να μπορείς απάνω από την ομοφροντία που σε σκοτώνει, εσύ να ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που τραγουδώντας πολεμάνε για την ειρήνη, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.